Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Μπαχάρ. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Τιμούρ, που είναι πια αντιμέτωπος και με το γιο του, ο οποίος έμαθε για την απιστία του, παίρνει την απόφαση να μιλήσει στην Μπαχάρ και να της πει όλη την αλήθεια. Τον προλαβαίνουν όμως οι εξελίξεις, καθώς οι εξετάσεις της Μπαχάρ δεν βγαίνουν καλές και είναι ο Αζίζουράζ αυτός που του ζητά τώρα να μην επιβαρύνει και άλλο τη μητέρα του. Η Ρεγκίν τώρα έχει πια συνειδητοποιήσει ότι η σχέση της με τον Τιμούρ δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά. Έτσι, όταν ο πρώην σύζυγός της ρίχνει την πρόταση στο τραπέζι να μετακομίσουν για λίγο καιρό μαζί με την Μπάρλα, κοντά του, στην Αμερική, εκείνη δέχεται, αφού θα είναι μια καλή ευκαιρία και για τις δύο να αλλάξουν περιβάλλον και να αφήσουν πίσω τους όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Χωρίς να χάσει μάλιστα χρόνο, το ανακοινώνει και στους συναδέλφους της στο νοσοκομείο. Ο Τιμούρ το μαθαίνει και τον πιάνει πανικός. Έτσι, αποφασίζει να κάνει κάτι για να αντιστρέψει την κατάσταση. Τη ζητά να βγουν για φαγητό μαζί με την Μπαρλά, προκειμένου να της μιλήσει και να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση. Η Ρεγκίν δέχεται και το βράδυ πηγαίνει στο εστιατόριο μαζί με την κόρη της. Ο Τιμούρ εξηγεί στην Μπαρλά πως δεν γνώριζε από την αρχή για την ύπαρξή της και όταν έμαθε ότι είναι κόρη του, ήταν τέτοια η κατάσταση στο σπίτι του που δεν μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντά του απέναντί της. Εκείνη βέβαια αδιαφορεί για όσα της λέει, αφού περιμένει με αγωνία να ολοκληρωθεί το σχέδιό της. Και αυτό συμβαίνει μόλις μπαίνει η Ουμάη στο εστιατόριο και βλέπει τον πατέρα της να κρατάει το χέρι της Ρεγκίν. Οι εξελίξεις θα είναι συγκλονιστικές από εδώ και πέρα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!